ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, να μου τηλεφωνάτε στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας για να λύνω τις απορίες σας. Αυτό βέβαια ξέχασα να σας το πω. Και δεν είναι ένα το τηλέφωνο, είναι δύο τα τηλέφωνα, φίλες και φίλοι. 210-80-33-202 και 210-80-33-443. Τηλεφωνήστε μου. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το γκρατέν που σας υποσχέθηκα. Τι έχουμε εδώ και τι δεν έχουμε, φίλες και φίλοι. Άντε πάμε να δούμε πρώτα την κάρτα με τα υλικά. Λαχανικά ο γκρατέν. 4 τορτίγιας. 2 κούπες τριμμένη κίτρινη μαλακιά γραβιέρα. Για τη σάλτσα ντομάτας θα χρειαστείτε 2 κουταλιές λάδι. 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένο. 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 200 γραμμάρια ντοματάκια ψιλοκομμένα. Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για το μείγμα λαχανικό θα χρειαστείτε 1 τέταρτο της κούπας μαργαρίνη. 1 μέτριο κολοκυθάκι σε φέτες. 1 τέταρτο της κούπας ψιλοκομμένη πράσινη πιπεριά. 1 τέταρτο της κούπας ψιλοκομμένη κόκκινη πιπεριά. Μισή κούπα νερό. 1 μέτριο καρότο σε φετάκια. 200 γραμμάρια φουντίτσες μπρόκολη. 1 τέταρτο της κούπας καλαμπόκι κατεψυγμένο. 1 τέταρτο της κούπας μανιτάρια σε φετάκια. 1 τέταρτο της κούπας Red Kidney Beans. 20 σταγόνες ταμπάσκο σος. Μισή κούπα κρέμα γάλακτος. Πολλά υλικά, φίλες και φίλοι. Πολλά υλικά, αλλά νόστιμα υλικά και υγιεινά υλικά. Κολοκυθάκια έχουμε εδώ, μανιτάρια ωραία, άσπρα μανιτάρια ωραία έχουμε εδώ. Καροτάκια έχουμε εδώ. Πιπεριά κόκκινη, πιπεριά πράσινη έχουμε εδώ. Μπρόκολα. Μπρόκολα φουντίτσες και αυτά ζεματισμένα ελαφρά, όπως και τα καρότα. Ζεματάμε τα καρότα, ζεματάμε τα μπρόκολα. Γιατί μέσα στο λίγο διάστημα που θα τα σοτάρουμε μαζί με τα υπόλοιπα λαχανικά, δεν θα μαλακώσουν. Γι' αυτό, επειδή είναι σκληρά τα καρότα, τα μπροκολάκια όχι, δεν τα σοτάρουμε γιατί δεν θα μαλακώσουν, θα μαλακώσουν. Αλλά θέλουμε να τους δώσουμε αυτό το ωραίο πράσινο χρώμα και τα βάζουμε τελευταία στη σειρά. Θα δείτε τώρα πώς θα τα βάλουμε. Πρώτα απ' όλα, να βάλω τα λαχανικά να σοτάρονται και μετά να τηγανίσω τις τορτίγες, γιατί έχουμε και τορτίγες, φίλες και φίλοι. Θα βάλουμε και τορτίγες στα ογκρατέν που θα φτιάξουμε. Καίει το λάδι, πιστεύω. Όχι, δεν καίει ακόμη. Για να δω. Είναι που δεν έχω ανάψει το μάτι πιο δυνατά. Βάζουμε εδώ και ανάβουμε το μάτι ακόμη μια φορά και είμαστε εντάξει. Το άλλο δεν χρειάζεται. 1, 2. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να καεί καλά το λάδι και μετά θα βάλω τις τορτίγες να τις ψήσω. Εδώ τώρα που έχω τη μαργαρίνη ζεστάνη, θα ρίξω μέσα πρώτα απ' όλα τα κολοκυθάκια. Έχουν σειρά τα λαχανικά. Βάζουμε τα κολοκυθάκια. Μετά θα βάλουμε τα μανιτάρια. Βάλαμε τα κολοκύθια, θα τα ανακατέψουμε λίγο. Ελαφρά σοτάρονται, τηγανίζονται, ας το πούμε και έτσι, ελαφρά όχι πολύ, μέσα στη μαργαρίνη. Θα ρίξουμε τώρα μέσα τα μανιτάρια. Βάλαμε και τα μανιτάρια. Θα τα ανακατέψουμε και αυτά λιγάκι. Φρέσκα, ωραία, άσπρα μανιτάρια. Κολοκυθάκι κομμένο σε ροδέλες.
καθίσουν να σοταριστούν, να δω αν έγινε το λάδι για να τηγανίσω τις τορτίγες. Όχι, ακόμα δεν έγινε και η φωτιά μου βέβαια. Θα γίνει. Να τηγανίσω τις τορτίγες, να τις βγάλω. Θέλουμε 4 τορτίγες. 1, 2, 3, 4 έχω ακριβώς. Έχω εδώ τα μπρόκολα, θα μπουν τελευταία. Πιπεριά κόκκινη και πράσινη θα μπει τώρα εδώ με τα υπόλοιπα λαχανικά. Θα ρίξουμε και την κόκκινη πιπεριά και την πράσινη πιπεριά. Τα βάλαμε. Θα ρίξουμε μέσα τα καρότα. Βάλαμε και τα καροτάκια. Τελευταία τα μπρόκολα. Δεν θα τα ρίξουμε τώρα. Και έχουμε να ρίξουμε επίσης κόκκινα φασόλια, τα kidney beans που τα λέμε. Και επίσης καλαμπόκι κονσέρβας που είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ τώρα να γυρίσω την τορτίγια. Αχ, την έκαψα. Δεν πρέπει να την κάψουμε. Τις τηγανίζουμε λοιπόν τις τορτίγες. Να βάλω τώρα άλλη, να πάρω το πιάτο κοντά μου. Να βγάλω αυτή την τορτίγια, να βάλω άλλη. Και θα δείτε τι θα τις κάνουμε τις τορτίγες. Να βάλω άλλη, να τις τηγανίσω, να βάλω και την άλλη εδώ στο πλάι να γίνεται, για να μην καθυστερούμε πολύ. Να χαμηλώσω και λίγο τη φωτιά, αυτή τη φωτιά. Να δω τα λαχανικά μου. Αχ, ωραία, πολύ ωραία. Και τι ωραία χρώματα. Πράσινο, πορτοκαλί, άσπρο. Κόκκινη πιπερίτσα, πράσινη πιπεριά. Για να δω, μη κάψω τις τορτίγες, τις καίω. Έχω δυνατή φωτιά. Ωχ, πάρα πολύ την έψησα. Θα σας χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά. Τη χαμήλωσα βέβαια, εντάξει τώρα. Λοιπόν, βγάζουμε και αυτές τις τορτίγες. Βάζουμε και την τελευταία να την τηγανίσουμε. Βάζουμε και την τελευταία τορτίγια. Και τώρα εδώ, στο ίδιο λάδι που τηγανίσαμε τις τορτίγες, θα κάνουμε τη σάλτσα. Τα λαχανικά μας σοτάρονται. Λίγο και αυτή την τορτίγια να ψήσουμε ελαφρά. Και μετά μέσα εδώ θα ρίξουμε κρεμμύδι, σκορδάκι και ντομάτα για να κάνουμε μια ωραία σάλτσα. Αλάτι και πιπέρι. Να το αλάτι και το πιπέρι. Και μέσα στα λαχανικά, όπως είπαμε, να ρίξουμε το καλαμπόκι και τα κόκκινα φασόλια. Έλα εδώ εσύ. Και εσύ μέσα. Λοιπόν, αχ, πάλι θα την κάψω. Πάλι την έκαψα. Όχι, δεν την έκαψα. Ωραία ψήνεται. Έτσι πρέπει να ψηθεί. Να είναι ξεροψημένη, ωραία. Παίρνω και αυτή την τορτίγια, τη βγάζω και μέσα εδώ τώρα ρίχνω το κρεμμύδι και το σκόρδο. Κρεμμύδι και σκόρδο μαζί να σοταριστούν ωραία και μετά την ντομάτα. Ένα κουτάλι ακόμη, εδώ. Έχω και εκεί. Λοιπόν, σοτάρουμε το κρεμμύδι. Θα ρίξουμε εδώ τώρα την ντομάτα, λίγο το κρεμμύδι, δεν θα το κάψουμε, απλά θα το μαράνουμε. Θα ρίξουμε τώρα την ντομάτα. Εδώ είναι η ντομάτα, ρίχνουμε την ντομάτα μέσα. Έτσι, βάλαμε και την ντομάτα. Θα ανακατέψουμε. Αχ, τι ωραία μυρωδιά. Τι ωραία μοσχοβολάνε. Έχουμε και τυράκι τριμμένο, έχουμε και κρέμα γάλακτος. Πώς θα κάνουμε ο γκρατέν χωρίς τυρί γίνεται? Όχι βέβαια. Λοιπόν, εδώ έχουμε ντομάτα, κρεμμύδι και σκορδάκι. Και λίγο λαδάκι, μέσα στο οποίο είχαμε τηγανίσει τις τορτίγες. Εδώ αφήνουμε τη σάλτσα πάνω στη φωτιά, να δέσει ελαφρά λίγο, δεν χρειάζεται πολύ. Γιατί όλα αυτά θα μπουν στο φούρνο. Θα τα βάλουμε σε ένα πυρέξι, θα τα βάλουμε στο φούρνο. Εδώ και τα λαχανικά, πάρα πολύ ωραία. Να ρίξουμε μέσα τώρα και τα μπρόκολα και είμαστε έτοιμοι. Αλάτι πιπέρι έβαλα, δεν έβαλα. Θα βάλουμε και στη σάλτσα αλάτι και στα λαχανικά αλάτι. Όχι άλλο, φτάνει γιατί έχουμε και το τυρί. Θα βάλουμε και πιπέρι και στην ντομάτα και στα λαχανικά μας. Παντού θα βάλουμε και πιπέρι, φτάνει τόσο. Και τώρα ας φύγει και αυτό. Εδώ όλα να πάνε πίσω, δεν τα χρειαζόμαστε. Και τώρα τις τορτίγες θα κόψουμε, θα πάρουμε το πυρέξ. Α, έχουμε να βάλουμε και τα μπάσκο σος, καυτερή σάλτσα. Βάζουμε και λίγη καυτερή σάλτσα.
Και εδώ πέρα, τι ωραίο, βάλαμε και το ταμπάσκο. Έμειναν λοιπόν τα μπρόκολα. Τα μπρόκολα θα τα βάλουμε τελευταία, θα τα ανακατέψουμε και είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε μέσα στο πυρέξ όλα αυτά τα ωραία λαχανικά μαζί με το τυρί για να τα βάλουμε στο φούρνο. Η ντομάτα είναι έτοιμη. Να σβήσω τις φωτιές όλες, δεν μας χρειάζονται. Τελειώσαμε, τη μεγάλη δουλειά την τελειώσαμε. Το τυράκι είναι εδώ. Η σίτα δεν χρειάζεται. Να φέρω το πυρέξ. Να βάλω και τα μπρόκολα τώρα. Έβαλα και τα μπρόκολα. Είναι έτοιμο. Ωραία λαχανικά, πάρα πολύ ωραία. Τα κατεβάσαμε. Παίρνουμε τώρα τις τορτίγες και τις κόβουμε σε κομμάτια. Πρέπει να έχω εδώ ένα μαχαίρι κοφτερό. Το μαχαιράκι μου εδώ είναι. Κόβουμε λοιπόν τις τορτίγες σε κομμάτια και τις τέσσερις θα τις βάλω μαζί τη μια πάνω στην άλλη και θα τις κόψω σε κομμάτια. Έτσι. Και άλλη μια φορά έτσι. Εντάξει, είμαστε εντάξει τώρα. Έτοιμοι. Φέρνουμε το πυρέξ εδώ κοντά μας. Τα λαχανικά είναι έτοιμα, η σάλτσα είναι έτοιμη, οι τορτίγες είναι έτοιμες, το τυρί είναι έτοιμο. Παίρνουμε λοιπόν ένα πυρέξ, το οποίο το έχουμε βουτυρώσει καλά και μέσα τώρα σε αυτό το πυρέξ θα βάλουμε πρώτα λίγα από τα λαχανικά. Εδώ παίρνουμε λίγα από τα λαχανικά και τα στρώνουμε μέσα στο πυρέξ. Τα μισά περίπου λαχανικά. Τα μισά περίπου λαχανικά. Τα στρώνουμε έτσι μέσα στο πυρέξ. Ακόμα λίγα, να είναι περίπου τα μισά. Τα βάλαμε. Τώρα θα ρίξουμε, να μην πάνε όλες οι φουντίτσες στον μπρόκολο μαζί, να είναι άλλα εδώ και άλλα εκεί. Στρώσαμε λοιπόν τα μισά μέσα στο πυρέξ. Θα βάλουμε τώρα λίγη σάλτσα επάνω. Όχι, θα βάλουμε τις τορτίγες. Θα βάλουμε τορτίγες εδώ και εκεί. Έτσι. Τορτίγες θα βάλουμε εδώ και εκεί. Έτσι. Τώρα θα ρίξουμε επάνω σάλτσα, από αυτή την ωραία σάλτσα που έχουμε, την κόκκινη, να ανακατέψω το πιπεράκι. Θα βάλουμε επάνω στις τορτίγες σάλτσα και μετά τυρί. Και μετά πάλι τα λαχανικά μας, πάλι τορτίγες, πάλι ντομάτα και πάλι τυρί. Και είμαστε έτοιμοι βέβαια να βάλουμε το φαγητό στο φούρνο. Έτσι. Θα ρίξουμε ωραία, τη μισή περίπου σάλτσα, τα μισά ακριβώς κάτω και τα μισά επάνω. Εδώ είμαστε ωραία, θαυμάσια. Λοιπόν, ώσπου να στρώσω εγώ τα λαχανικά μου, σε στρώσεις όπως είπαμε, πάμε να δούμε άλλη μια φορά την κάρτα με τα υλικά που είναι πολλά. Με προσοχή και θα σας την αφήσουμε λίγο περισσότερο να μπορέσετε να τα γράψετε. Λαχανικά ο γκρατέν. 4 τορτίγες. 2 κούπες τριμμένη κίτρινη μαλακιά γραβιέρα. Για τη σάλτσα ντομάτας θα χρειαστείτε 2 κουταλιές λάδι. 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένο. 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 200 γραμμάρια ντοματάκια ψιλοκομμένα. Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για το μείγμα λαχανικών θα χρειαστείτε 1/4 της κούπας μαργαρίνη, 1 μέτριο κολοκυθάκι σε φέτες, 1/4 της κούπας ψιλοκομμένη πράσινη πιπεριά, 1/4 της κούπας ψιλοκομμένη κόκκινη πιπεριά, μισή κούπα νερό, 1 μέτριο καρότο σε φετάκια, 200 γραμμάρια φουντίτσες μπρόκολα, 1/4 της κούπας καλαμπόκι κατεψυγμένο, 1/4 της κούπας μανιτάρια σε φετάκια, 1/4 της κούπας Red Kidney Beans, 20 σταγόνες ταμπάσκο σος, μισή κούπα κρέμα γάλακτος.
Και όπως βλέπετε, φίλες και φίλοι, συνεχίζω την δεύτερη στρώση. Αφού έβαλα πάλι τα λαχανικά, βάζω και τις τορτίγες. Αυτή περισσεύει, δεν τη βάζω. Λοιπόν, εδώ τώρα θα βάλω την υπόλοιπη ντομάτα. Επάνω από τις τορτίγες, πάντα την ντομάτα. Και μετά θα βάλω πάλι τα τυριά. Και από πάνω θα ρίξω κρέμα γάλακτος. Και θα το βάλω στο φούρνο. Θα ψήσουμε το φαγητό μας, φίλες και φίλοι, στους 180 βαθμούς, περίπου 40 λεπτά. Θα δείτε να λιώσει το τυρί, να πάρει χρώμα το τυρί στην επιφάνεια. Θα το ρίξω έτσι όλο, να πάει παντού. Μοσκοβολάει ωραία, πολύ πολύ ωραία. Είναι ένα φαγητό μοναδικό, όπως όλα τα φαγητά που σας κάνω. Όλα είναι μοναδικά, φίλες και φίλοι. Γιατί? Γιατί σας τα κάνω με πολύ αγάπη. Γι' αυτό είναι μοναδικά. Λοιπόν, έβαλα και την ντοματούλα, ωραία, 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 επάνω. Δείτε τι όμορφο που είναι. Να βάλουμε και αυτή την τορτίγια, γιατί να την πετάξουμε. Τη βάλουμε και αυτήν εδώ. Μια χαρά είναι. Παίρνουμε λοιπόν τώρα και πάνω από την ντομάτα βάζουμε πάλι το τυρί, τελευταίο το τυρί. Τελειώνουμε με τυρί για να πάρει ωραίο χρώμα. Βάζουμε και το τυράκι επάνω, έτσι. Στρώνουμε λοιπόν. Α, έχουμε μια γραμμούλα στον αέρα. Καλή σου μέρα, φίλη μου ή φίλε μου. Καλημέρα, κυρία Βέφα μου. Καλημέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ πες μου από πού μας παίρνεις και πώς σε λένε. Από Πειραιά και ονομάζομαι Μαργαρίτα. Καλή σου μέρα, Μαργαρίτα. Μοναδικά ό,τι φτιάχνετε πράγματι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι παντρεμένη, έχεις οικογένεια? Νιώ παντρή, είμαι, κυρία Βέφα, και δεν τα πηγαίνω και πολύ καλά. Δεν τα πας πολύ καλά. Προσπαθώ, και εγώ εδώ τι κάνω? Έχω απορίες. Γιατί είμαι εγώ εδώ? Γι' αυτό για το να βλέπω. Σε βοηθάω. Κάθε μέρα στείλω. Μπορείς, καταρχήν μπορείς να με βλέπεις ή εργάζεσαι? Όχι, δουλεύω το απόγευμα. Θαύμα τότε. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Σε λίγο θα είσαι μοναδική και ο άντρας θα σε λατρεύει. Και του χρόνου μου... όμως να συνεχίσετε και πολλά χρόνια να σας βλέπουμε και να μαθαίνουμε. Πες μου την απορία σου. Για τα φρέσκα μανιτάρια θέλω να ρωτήσω. Να μου πεις. Ξέρετε τι παθαίνω, τα καθαρίζουμε καταρχήν πριν τα κάνουμε. Γιατί όταν τα βάζω και τα τηγανίζω, αρχίζουν και πετάνε παντού λάδια. Με αποτέλεσμα να καίγομαι κιόλα. Έτσι κι αλλιώς πετάνε τα μανιτάρια. Είναι αδύνατο να το αποφύγεις αυτό. Γι' αυτό έχουμε πάντοτε την ασπίδα της νοικοκυράς. Τη σιτούλα. Βάζουμε τη σιτούλα και έτσι αποφεύγουμε το πιτσίλισμα από τα μανιτάρια ή από οτιδήποτε άλλο. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Τα μανιτάρια, αν θέλουμε, τα καθαρίζουμε. Και μια μέρα θα σας δείξω. Τώρα δεν έχω κανένα ολόκληρο να σας το δείξω σήμερα. Μια μέρα θα σας δείξω πώς καθαρίζουμε τα μανιτάρια, αν θέλουμε να τα καθαρίσουμε. Έχουν μια λεπτή φλουδίτσα από πάνω. Συνήθως όμως δεν τη βγάζουμε, την αφήνουμε και την τρώμε και αυτή μαζί, γιατί τρώγεται βέβαια. Θα σας δείξω όμως πώς τα καθαρίζουμε, όταν θέλουμε να τα καθαρίσουμε. Να μην πετάνε όμως, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έχουν αρκετό νεράκι μέσα, ναι. Και μόλις αρχίζουν και μπουν στο τηγάνι, το νεράκι πάει να φύγει και πετάνε και χορεύουνε. Γι' αυτό την ασπίδα μας εμείς. Αυτό ακριβώς. Θα περιμένω να μας δείξετε πώς θα καθαρίζουνε. Σίγουρα θα το δεις σύντομα. Ωραία, θα σας το δείξω καλά. Σύντομα για σένα και για όσες δεν το ξέρουν. Εδώ φίλες και φίλοι, να είσαι καλά, κορίτσι μου. Καλή σου μέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Να ζήσεις και να γεράσεις παρέα με τον άντρα σου. Λοιπόν, εδώ επάνω λοιπόν από το φαγητό μας μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα περισσότερο τυράκι, αν θέλουμε. Εδώ είναι μετρημένα τα υλικά ίσα ίσα για να μην έχει και πολλές θερμίδες το φαγητό μας. Εσείς όμως, αν αγαπάτε πολύ το φαγητό, το τυρί, και δεν σας ενδιαφέρει το πόσα κιλά θα βάλετε, βάλτε μπόλικο τυρί στην επιφάνεια και ρίξτε και την κρέμα γάλακτος και αν θέλετε και περισσότερη κρέμα γάλακτος. Έτοιμο λοιπόν το φαγητό να μπει στο φούρνο. Έχει όλα μέσα και σε λίγο θα είναι έτοιμο. Λίγο, 3/4 βέβαια. Δεν είναι τόσο σύντομα. Θα περιμένουμε και θα το απολαύσουμε. Το βάλαμε στο φούρνο. Στους 180 βαθμούς, περίπου 3/4 ψήσιμο. Και τώρα τι θα κάνουμε? Έχουμε εδώ να κάνουμε τη γαλατόπιτα, φίλες και φίλοι. Αυτή την ωραία παραδοσιακή μας γαλατόπιτα που μοσκοβολάει ο τόπος όταν ψήνεται. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Γαλατόπιτα. 8 φύλλα κρούστας. Λίγο λιωμένο βούτυρο. 5 κούπες γάλα. 2/3 της κούπας αμυγδάλι χοντρό. 4 κουταλιές φρέσκο βούτυρο. 1,5 κούπα ζάχαρη. Λίγο μοσχοκάριδο τριμμένο. 1 κουταλιά ξύσμα λεμονιού. 1 κούπα σταφίδες ξανθές προαιρετικά. 6 αυγά χωρισμένα.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, θα ρίξουμε πάνω από τη γαλατόπιτα, μόλις τη βγάλουμε από το φούρνο, ζεστή-ζεστή, ζάχαρη άχνη μπόλικη. Τι ωραία που είναι, φίλες και φίλοι, και τι ωραία που μοσχοβολάει. Γεμίζει το σπίτι άρωμα και γεμίζει το στόμα γεύση. Γεύση και άρωμα μαζί όταν την τρώμε. Να τη λοιπόν. Να ρίξουμε και λίγη κανελίτσα αν θέλουμε από πάνω. Μπορούμε να ρίξουμε, πού είναι τα εργαλειάκια μου εκείνα που έχουν και κανελίτσα εδώ. Να ρίξουμε και λίγη κανέλα. Να τα εδώ πέρα είναι. Να ρίξουμε και λίγη κανέλα, να μοσχοβολήσει και κανέλα. Οχ, η κανελίτσα είναι χυμένη. Και λίγη κανελίτσα. Εντάξει, πού την. Πέφτει, παιδιά. Πέφτει. Πολύ. Είναι ωραία η κανέλα, Στέλιο. Είναι πολύ ωραία η κανέλα. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Μην τη χαλάσουμε. Έτσι να είναι όμορφη. Την αφήνουμε λοιπόν εδώ. Και στο ίδιο ταψί, ένα τόσο μεγάλο ταψί, θα φτιάξουμε τώρα άλλη μία γαλατόπιτα. Για να δείτε πώς τη φτιάχνουμε. Έχω όλα τα υλικά εδώ πέρα. Έχω βάλει το γάλα να βράζει. Εδώ το γάλα, να δυναμώσω και τη φωτιά, δεν βλέπω να βράζει. Πρέπει το γάλα να βράζει για να γρήγορα να δέσει το σιμιγδάλι. Εδώ είναι η φωτιά μου και την δυναμώνω. Δεν δυναμώνει, δεν υπακούει, θα υπακούσει, τι θα κάνει. Αφήνω τη κανέλα εκεί, έχω τη ζάχαρη εκεί. Παίρνω λοιπόν τώρα εδώ και ανακατεύω τη ζάχαρη, όχι όλη. Ένα μέρος της ζάχαρης το χτύπησα μαζί με τα σπράδια και τα έκανα μαρέγκα. Να τα δω τα σπράδια, είναι χτυπημένα σε μαρέγκα. Θα τα ανακατέψουμε τελευταία για να κάνει τη γαλατόπιτά μας αφράτη. Εδώ έχω λοιπόν την υπόλοιπη ζάχαρη και έχω και το σιμιγδάλι. Ρίχνω σιμιγδάλι και ζάχαρη και τα ανακατεύω. Ένα κουτάλι έχω εδώ, είναι από το γάλα, δεν πειράζει. Ρίχνω λοιπόν σιμιγδάλι, ζάχαρη, ανακατεύω. Ρίχνω μέσα λίγο μοσχοκάριδο, δεν βάζω μέσα κανέλα. Κανελίστα θα βάλετε μόνο από πάνω. Ρίχνω λοιπόν μοσχοκάριδο, έβαλα, θα βάλουμε και ξύσμα λεμόνι. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Μία γαλατόπιτα αλλιώτικη από τις άλλες, φίλες και φίλοι. Βάλαμε και το ξύσμα λεμόνι, τα ανακατεύουμε όλα πολύ ωραία τα υλικά μας. Και τώρα όλα αυτά τα υλικά θα τα ρίξουμε μέσα στο γάλα και θα τη βράσουμε την κρέμα, να τη δέσουμε, να φουσκώσει το σιμιγδάλι. Και μετά θα ρίξουμε τα κροκάδια. Τώρα θα τα δείτε, θα τα κάνουμε βέβαια. 2 λεπτά να πάρει βράση, δεν πήρε βράση το γάλα μου ακόμη. Θα βράσει, τι θα κάνει. Λοιπόν, παίρνω και ρίχνω μέσα το σιμιγδάλι με όλα αυτά που έβαλα, τη ζάχαρη και το ξύσμα λεμόνι και το μοσχοκάριδο και ανακατεύω. Ανακατεύω λοιπόν επάνω στη φωτιά να γίνει μια ωραία κρέμα, όχι πολύ σφιχτή, όχι πολύ αραιά. Μια ωραία κρέμα μέσα στην οποία θα βάλω τα κροκάδια. Και πώς θα βάλουμε τα κροκάδια? Θα πάρουμε λίγη από τη ζεστή κρέμα, θα τη χτυπήσουμε μαζί με τα κροκάδια και μετά το μείγμα θα το ρίξουμε στο υπόλοιπο γάλα, στην υπόλοιπη κρέμα και θα την ανακατέψουμε. Και μετά μέσα εδώ, σε αυτή την κρέμα, εκτός από τα κροκάδια, θα βάλουμε, φίλες και φίλοι, και το βουτυράκι. 4 κουταλιές βούτυρο, 1/4 της κούπας βούτυρο φρέσκο για να μοσχοβολάει η γαλατόπιτα. Και πάλι με βούτυρο φρέσκο θα λείψουμε τα φύλλα. Τώρα πάμε να δούμε να βράσει, πρέπει να είμαστε εδώ και να ανακατεύουμε. Να βράσει η κρέμα και μετά, όπως είπαμε, θα ρίξουμε τα κροκάδια. Πάμε να δούμε παρακάτω τι θα κάνουμε. Ας φύγει και αυτό από εδώ, γιατί έχουμε τα φύλλα. Έχω εδώ, φίλες και φίλοι, στο ταψί μέσα, το μεγάλο ταψί του φούρνου μας ή το μεγάλο ταψί το σινί που έχουμε στο σπίτι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχω στρώσει τα 4 φύλλα. Λέμε 8 φύλλα. 4 φύλλα κάτω και 4 φύλλα πάνω να το βράζει τώρα. Πολύ ωραία. Σε λίγο θα δέσει, θα τη δείτε πώς θα δέσει. Βάζουμε λοιπόν τα 4 φύλλα κάτω αφού τα βουτυρώσουμε πολύ καλά και μετά μέσα εδώ θα ρίξουμε την κρέμα. Την κρέμα θα τη ρίξουμε αφού πρώτα ανακατέψουμε μέσα και τα σπράδια. Θα τη βάλουμε. Υπάρχει ένας άλλος ωραίος τρόπος που μπορείτε να κάνετε τη γαλατόπιτα και που είναι πολύ εντυπωσιακός. Μπορείτε να κάνετε βέβαια τη μισή δόση, ας μην είναι τόσο πολύ, τόσο μεγάλη. Αυτή είναι η παραδοσιακή μας γαλατόπιτα. Την εκδοχή που θα σας δώσω τώρα και που την έχω στο βιβλίο μου «Πρόσκληση σε τσάι», λέει το εξής. Αφού στρώσουμε τα 4 φύλλα κάτω σε ένα πυράντοχο σκεύος, κάνουμε τη μισή δόση όπως είπα, τα μισά υλικά, αφού στρώσουμε λοιπόν τα φύλλα κάτω και βάλουμε την κρέμα, την οποία έχουμε βράσει στη φωτιά και έχουμε ανακατέψει μόνο τα κροκάδια,
Να τη βράζει ωραία, ωραία τώρα. Λοιπόν, αφού βάλουμε μόνο τα κροκάδια, στρώνουμε αυτή την κρέμα με τα ανακατεμένα κροκάδια μέσα στα φύλλα μας και πάνω, αντί να βάλουμε φύλλα, ξέρετε τι κάνουμε. Παίρνουμε, χτυπάμε τη μαρέγκα όπως τη χτύπησαμε, τη μισή ζάχαρη όπως είπαμε, τη βάζουμε σε ένα κορνέ και κάνουμε ροζέτες από ασπράδι χτυπημένο, από μαρέγκα, επάνω στην επιφάνεια της γαλατόπιτας και την καλύπτουμε και βάζουμε στο φούρνο και ψήνουμε. Και δεν σας λέω τίποτα, φίλες και φίλοι, γίνεται μια καταπληκτική γαλατόπιτα με μαρέγκα στην επιφάνεια. Να έχουμε το νου μας να μην μας χυθεί, γιατί φουσκώνει. Θα τη βράσουμε λοιπόν την κρέμα να δέσει τώρα λίγο. Να φύγει το βούτυρο από εδώ. Έτσι πρέπει να ανακατεύουμε συνέχεια, να την δένει τώρα. Και θα βάλουμε, όπως είπαμε, μέσα τα κροκάδια και μετά λίγα-λίγα τα ασπράδια και θα τη στρώσουμε στο ταψί. Θα την κάνουμε παραδοσιακή εμείς τώρα, όπως την έχω εκεί. Πρέπει όμως να βράσει ακόμη για να φουσκώσει το σιμιγδάλι. Θέλει αρκετή ωρίτσα. Αρκετή ωρίτσα. Λίγα λεπτά, όχι ωρίτσα. Εντάξει, έτσι ωραία. Λοιπόν, να κόψουμε και ένα κομμάτι ωραία γαλατόπιτα. Όχι, πάμε πρώτα μια βόλτα στην αγορά, φίλες και φίλοι. Το ξεχάσαμε. Και εντωμεταξύ, φίλες και φίλοι, έδεσε η κρέμα μας. Και τώρα θα ρίξουμε μέσα τα κροκάδια. Για να ρίξουμε όμως τα κροκάδια, θα πάρουμε λίγη από τη ζεστή κρέμα, θα τη βάλουμε μέσα στα κροκάδια. Έτσι πως είναι, και θα πήξει κι άλλο όταν θα ψηθεί μέσα, θα γίνει. Είπαμε, μια γαλατόπιτα αλλιώτικη από τις άλλες. Λίγη ακόμη από τη ζεστή κρεμούλα μέσα. Γρήγορα, γρήγορα, δεν έχω και βοηθό να μου το χτυπάει. Έτσι, ωραία. Και τώρα θα ρίξουμε τα κροκάδια μέσα και θα ρίξουμε μέσα και το βούτυρο. Και μετά θα ρίξουμε τα σπράδια. Μια αρκετά δύσκολη, όχι δύσκολη, ελαφρά μπελαλίδικη διαδικασία. Αλλά αν θέλουμε να φάμε κάτι καλό, οπωσδήποτε πρέπει να καταβάλουμε λίγο περισσότερο κόπο. Να αφήσω το κουτάλι μου εδώ, να πάρω τα κροκάδια να τα ρίξω μέσα και να τα ανακατέψω. Μέσα στη ζεστή, ωραία, πηχτή κρέμα, ανακατεύω τα κροκάδια. Και την κάνουν κίτρινη, την κρέμα μας. Και τώρα, σπατουλίτσα έχω, που είναι η σπατουλίτσα μου, να αφήσω και το πιρουνάκι. Όχι, τρέχει η κρέμα. Να την σπατουλίτσα μου, εδώ είναι. Φυσικά, αν έχουμε και κάποιον να μας βοηθάει, ένα από τα παιδιά ή τις μεγάλες κόρες που τυχαίνει να είναι σπίτι και έχουν σχολείο, αλλά έτυχε να βρίσκονται στο σπίτι, γιατί να μας δώσουν ένα χεράκι, να μαθαίνουν τι θα κάνουν στα δικά τους σπίτια μεθαύριο. Λοιπόν, έτσι έβαλα. Πού είναι το βουτυράκι? Να το, δίπλα μου είναι. Βάζουμε και το βούτυρο μέσα να λιώσει κι αυτό και το μεταξύ θα μας την κρυώσει λίγο την κρέμα για να βάλουμε τα σπράδια. Λοιπόν, λιώνει και το βούτυρο. Ανακατεύουμε και το βούτυρο και λιώνει. Και όλη αυτή η κρέμα θα πέσει εδώ σε αυτό το ωραίο ταψί. Και μετά θα βάλουμε τα 4 υπόλοιπα φύλλα από πάνω, βουτυρώνοντας τα κι αυτά ένα-ένα. Και θα τη βάλουμε στο φούρνο. Πάμε να δούμε άλλη μια φορά την κάρτα με τα υλικά. Γαλατόπιτα. 8 φύλλα κρούστας. Λίγο λιωμένο βούτυρο. 5 κούπες γάλα. 2 τρίτα της κούπας σιμιγδάλι χοντρό. 4 κουταλιές φρέσκο βούτυρο. 1,5 κούπα ζάχαρη. Λίγο μοσχοκάριδο τριμμένο. 1 κουταλιά ξύσμα λεμονιού. 1 κούπα σταφίδες ξανθές προαιρετικά. 6 αυγά χωρισμένα. Και τώρα ρίχνουμε μέσα και τη μαρέγκα για την ανακατέψουμε και αυτήν απαλά, απαλά και ωραία, ωραία. Έτσι, όλη, όλη τη μαρέγκα θα την ανακατέψουμε, να τα αφήσουμε τον μπολ εδώ, να πάρω καλύτερα το κουτάλι, πιο καλά ανακατεύουμε με το κουτάλι και αφού τα ανακατέψουμε καλά θα τα ρίξουμε μέσα στο ταψί μας, εδώ, ωραία.
Λοιπόν, απαλά απαλά και όχι και τόσο όπως προσέχουμε σε ένα μους, ανακατεύουμε σιγά σιγά να πάρει όλη τη μαρέγκα μέσα, φουσκώνει το μείγμα μας και έτσι αφράτο μένει, φίλες και φίλοι. Πάρα πολύ ωραία. Και όπως σας είπα, αν θέλουμε τη μαρέγκα χτυπημένη, τη βάζουμε από πάνω και την ψήνουμε χωρίς να βάλουμε φύλλα. Την κάνουμε όμως αλλιώτικα, σε ένα ωραίο, σε μια ταρτιέρα. Κάνουμε τη μισή, δεν την κάνουμε έτσι σε ταψί εκείνη τη γαλατόπιτα. Αυτή τη γαλατόπιτα την παραδοσιακή την κάνουμε στο ταψί. Και να πω και κάτι, λίγο την παραχτύπησα τη μαρέγκα. Δεν πρέπει να τη χτυπάμε, γιατί να το λοιπόν, πώς βγαίνουν τα μυστικάκια. Δέστε τώρα πώς προσπαθώ να την ανακατέψω και δεν ανακατεύεται και αναγκάζομαι να τη σπάζω και να φεύγει ο αέρας της. Πρέπει να είναι απαλά χτυπημένη η μαρέγκα, να μην είναι χτυπημένη ώστε να κάνει μύτες. Να τα λέμε και να τα ξαναλέμε τα μυστικά, για όσες βέβαια δεν μας παρακολουθείτε κάθε μέρα και τα χάνετε, και για όσες θέλετε να τα ξαναθυμίζουμε, για να τα θυμόμαστε καλύτερα, να τα λέμε πιο πολλές φορές. Ωραία. Τώρα θα ρίξουμε όλο αυτό το ωραίο αφράτο μείγμα μέσα εδώ στο ταψί και θα στρώσουμε τα φύλλα. Πρέπει όμως τη μαρέγκα να την ενσωματώσω καλά. Δεν πρέπει να βιαστώ, φίλες και φίλοι. Ούτε κι εσείς θα βιαστείτε. Έτσι. Άντε να βγάλουμε από το φούρνο το γκρατέν και να βάλουμε τη γαλατόπιτα. Να τη βάλω να διάσω την κρέμα τώρα εγώ εδώ πέρα. Να διάσω την κρέμα όλη εδώ πέρα και δεν την ανακάτεψα βέβαια πολύ καλά τη μαρέγκα. Θέλει ακόμα να επιμείνουμε και να την ανακατέψουμε καλά. Πω, τι γαλατόπιτα είναι αυτή. Τι γαλατόπιτα είναι αυτή. Και οι άλλοι έτοιμοι, παιδιά. Ετοιμάστε την όρεξη. Αυτή βέβαια θα αργήσει να γίνει. Η εκπομπή θα τελειώσει και δεν θα προλάβετε να φάτε αυτή, αλλά θα φάτε την άλλη. Έτοιμη. Και πάνω τώρα θα στρώσουμε τα υπόλοιπα φύλλα. Για να δούμε τον κρατέν τι κάνει. Α, να μην το κάψουμε κιόλας. Έτοιμο. Πω, πώς μας κοβολάει. Πω, τι ωραίο που είναι. Για να το δούμε. Όλο το γάντι μου. Να το. Ένα υπέροχο γκρατέν. Δείτε, φίλες και φίλοι. Πού θα το βάλουμε, Στέλιο. Μην καείς, παιδί μου, με τα κουμπίσεις. Οπα. Έτσι, το φτάνω. Το φτάσα. Το κούμπισα. Λοιπόν, τα γάντια δεν μου χρειάζονται πια. Και θα βάλουμε τη γαλατόπιτα, αφού βέβαια τη σκεπάσουμε με τα υπόλοιπα φύλλα. Τα φύλλα σκεπασμένα πάντοτε με νοπή πετσέτα για να μην στεγνώνουν και ένα-ένα τώρα βουτυρώνοντάς τα θα τα στρώσουμε επάνω στη γαλατόπιτα και μετά θα τη χαράξουμε πάλι, φίλες και φίλοι. Τι ωραία φύλλα, όταν είναι νοπά τα φύλλα είδατε ούτε σκίζονται ούτε χαλνάνε, είναι υπέροχα. Έτσι, ωραία. Να πάρουμε το βουτυράκι, λιωμένο ωραίο βούτυρο. Ρίχνουμε βουτυράκι επάνω στο φύλλο, βάζουμε το δεύτερο φύλλο, βάζουμε το τρίτο φύλλο και φίλες και φίλοι, την ερώτηση της ημέρας για να κερδίσετε το σερβίτσιο, τι βλέπετε που περνάει στην οθόνη σας. Το ίδιο βλέπετε και τον νικητή της προηγούμενης ημέρας. Λοιπόν, βάλαμε βούτυρο μπόλικο, το θέλει το βουτυράκι το φύλλο για να γίνει νόστιμο και κριτσανιστό. Λίγο διαφορετικά θα στρώσουμε τώρα το φύλλο. Έτσι, και τα φυλλαράκια που θα κόψουμε τριγύρω, είπαμε δεν τα πετάμε, τι τα κάνουμε, τα κάνουμε σουφλωτυρόπιτα, δείξαμε πώς κάνουμε τη σουφλωτυρόπιτα. Έτσι λοιπόν, και να σας δείξω πώς την κόβω, πώς την έχω κομμένη εκεί πέρα. Άλλες φορές βέβαια στο κέντρο κόβω στρογγυλό, βάζω ένα πιατάκι στρογγυλό, αλλιώς την κόβω σε τετράγωνο και γύρω πάλι κομμάτια όπως την έχω εκεί. Άντε να βάλουμε και τα δύο τελευταία φύλλα, γιατί ο φούρνος περιμένει. Τι όμορφα φύλλα, τι υπέροχα φύλλα. Και φυσικά τα σπιτικά, καλά. Είναι άλλο πράγμα. Όποιος έχετε κουράγιο και χρόνο βέβαια και όρεξη πάνω απ' όλα, φτιάξτε τα. Φτιάξτε την δηλαδή με φύλλα δικά σας. Άλλο ένα φύλλο και τελειώσαμε. Να το και το τελευταίο φύλλο. Ωραία. Παίρνουμε τώρα ένα ψαλίδι ή όπως σας έχω πει άλλη φορά, κόβουμε το φύλλο γύρω-γύρω με τον πλάστη μας για να κοπεί ωραία και να γίνει στρόγγυλο γύρω-γύρω. Τώρα όμως θα το κόψω εγώ με ένα ψαλίδι. Να το ψαλιδάκι εδώ. Παίρνουμε το ψαλίδι, κόβουμε γύρω-γύρω το φυλλαράκι. Έτσι.
ή το γυρίζουμε κόθρο. Εκεί το έχω γυρισμένο κόθρο. Αν θέλετε, αν δεν έχει ξεραθεί το φύλλο, γυρίζει πάρα πολύ ωραία. Αν όμως έχει ξεραθεί, σπάζει και δεν γυρίζει ωραία. Όμως και όταν έχει ξεραθεί, πάλι υπάρχει ένας τρόπος να βρέχουμε τα δάχτυλά μας και να το βρέχουμε γύρω-γύρω το φυλλαράκι. Οπότε πάλι γυρίζει όμορφα και δεν σπάζει. Έτσι, έλα γρήγορα. Και τελειώσαμε να τη βάλουμε στο φούρνο, θέλω παιδιά, να τη βάλουμε στο φούρνο. Να την, δείτε την τι ωραία που είναι. Μαχαιράκι κοφτερό έχει εδώ και θα κόψω και την άλλη. Θα χαράξω αυτή εδώ την γαλατόπιτα, ένα λεπτό, έτσι. Μόνο θα τη χαράξουμε, ελαφρά. Και είπα ότι κόβω ένα τετράγωνο στη μέση, τη χαράζω πρώτα σε ένα τετράγωνο έτσι, στη μέση ένα τετράγωνο. Τη χαράζουμε λοιπόν έτσι και μετά κάνουμε σταυρό στη μέση για να βγουν δύο κομμάτια και μετά από εδώ σε τέταρτα και εδώ τώρα όσα κομμάτια θέλουμε. Θέλουμε δύο μόνον, θέλουμε στα τρία, όπως θέλουμε την κόβουμε και τη βάζουμε στο φούρνο. Να πούμε τώρα φίλες και φίλοι, πού είναι το μυστικό της ημέρας, πού το έχουμε, εδώ. Λοιπόν, πώς θα ανακατέψουμε για να έχουμε πρόχειρο πιπέρι και αλάτι έτοιμο για να βάλουμε στα φαγητά μας. Βάζουμε τα 2 τρίτα αλάτι και το 1 τρίτο πιπέρι. Κάνουμε λοιπόν ένα μείγμα αλατιού πιπεριού και το έχουμε έτοιμο, φίλες και φίλοι. Παίρνουμε εδώ τα κουταλάκια με ζούρες. Βάζουμε, παραδείγματος χάρη, πού είναι το αλάτι μου. Εδώ είναι το αλάτι. Βάζουμε 3 κουταλιές αλάτι. 1, 2. 3 κουταλιές αλάτι, μπόλικο έτσι, και 1 κουταλιά πιπέρι, 1/3 λοιπόν πιπέρι και το υπόλοιπο είναι έτσι ακριβώς. Και τα ανακατεύουμε αυτά τώρα και έχουμε ένα ωραίο μείγμα αλάτι πιπέρι για να βάλουμε στο φαγητό μας και να μην ρίχνουμε εδώ τα αλάτι και εκεί το πιπέρι και να μην τα ψάχνουμε κιόλας. Έχουμε το μείγμα έτοιμο, να το και το μυστικό της ημέρας. Θα βάλουμε και την πίτα μας στο φούρνο, θα την ψήσουμε. Όχι, να κόψω ένα κομμάτι από αυτό και να πω γεια σας, ένα λεπτό από το έτοιμο. Έχω εδώ και το πιατάκι, ωραίο. Πού είναι το μαχαίρι μου πάλι το κοφτερό, να το είναι εδώ πέρα. Ένα μεγάλο κομμάτι για το Στέλιο. Ένα το πρώτο και καλύτερο Στέλιο και είναι μία πίτα μοναδική στάση. Να την κόψουμε να δούμε την κρέμα μέσα. Και κάνει και κριτς και δείτε τι ωραία κρεμούλα έχει μέσα. Δείτε τι ωραία κρέμα έχει μέσα. Με σιμιγδάλι, καταπληκτική. Καλή σας όρεξη, φίλες και φίλοι. Καλή επιτυχία. Αφού τη φτιάξετε, τότε καλή όρεξη.